αυτά τα ζητήματα είναι ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του σήμερα στην εκπομπή. Κύριε Λαβρέτζο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε. Θα ήθελα μια μέρα να μιλήσουμε για κάτι ευχάριστο, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει τελευταία. Δυστυχώς. Τι είναι αυτή η ιστορία τώρα με το Τουρκεγέο, δηλαδή δεν μπορούσαμε να το έχουμε προσβάλει όλο αυτό? Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει μια περίπτωση αβελτηρίας από πλευράς ελληνικών υπηρεσιών. Είναι ενδεικτικό ότι οι Τούρκοι κατέθεσαν αυτόν τον όρο τον εμπορικό, γιατί είναι εμπορικός όρος ουσιαστικά, ένα είδος εμπορικού σήματος, όπως θα λέγει κανείς, που σχεδόν παίρνει το copyright του Αιγαίου και το κάνει τουρκικό, για να φανεί κάτι ακόμα, πόσο οι Τούρκοι κινούνται σε όλα τα επίπεδα με έναν ιδιαίτερα οργανωμένο και μεθοδευμένο τρόπο. Στον αντίποδα, η ελληνική πλευρά παραμένει ασυγχώρητα αυτοσχεδιαστική και ανακλαστική. Δηλαδή συμπεριφέρεται, αντιδρά μόνο όταν τα πράγματα φτάσουν, ας πούμε, στη δημοσιότητα ή όταν οι τουρκικές προκλήσεις ξεπεράσουν κάποιο όριο. Αυτό τον όρο, το Turkegean που εισήγαγαν οι Τούρκοι, όπως ξέρουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες το απέρριψαν με έναν εύσημο τρόπο, δηλαδή είπαν ότι κάποια πράγματα λείπουν από το φάκελο και τους ζήτησαν να το ξανακαταθέσουν τον Σεπτέμβριο, δηλαδή μερικούς μήνες μετά. Αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε αυτό. Και εδώ βέβαια γύρεται το ερώτημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετέχουμε εμείς, και ένα από τα πράγματα που πολλές φορές επικαλείται το πολιτικό σύστημα είναι ότι πρέπει να είμαστε στα διεθνή φόρα ώστε να επηρεάζουμε και να ελέγχουμε τις εξελίξεις. Εκεί λοιπόν που είμαστε και εμείς, πάντοτε είμαστε με κάποιο τρόπο, είτε με κάποιους υπαλλήλους, είτε με κάποιους πολιτικούς προϊσταμένους. Εκεί τι έκαναν οι ελληνικές, ας πούμε, υπηρεσίες? Δεν μπορεί τώρα δηλαδή να μας λέει κάποιος ότι ήταν ευθύνη των υπαλλήλων, γιατί εδώ υπάρχει και τεράστια ευθύνη των πολιτικών προϊσταμένων. Η ερώτηση είναι, ενημερώθηκε για όλα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για παράδειγμα? Οργανώθηκε κάποια διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων αφότου αυτό έγινε γνωστό? Δηλαδή υπήρξε κάποια ένσταση από πολιτικής πλευράς? Ή τώρα θα κάνουν έρευνες για το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Προφανώς αυτά είναι όλα υποκριτικά. Και εδώ, ξέρετε, το μέτωπο του Αιγαίου, το οποίο οι Τούρκοι με όλους τους τρόπους μας φωνάζουν ότι θέλουν να το μοιραστούν με εμάς, δηλαδή να μας το αποσπάσουν βασικά, το επιχειρούν σε όλα τα επίπεδα, όπως είπα και πριν. Δηλαδή, ένα σκέλος και ένα μέτωπο είναι το μεταναστευτικό, όπου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η Τουρκία ενορχιστρώνει και διοχετεύει μεγάλες μεταναστευτικές ροές που συλλέγει από πάρα πολλά σημεία του κόσμου και μας τις στέλνει από τα μικρασιατικά παράλια στα ελληνικά νησιά. Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς έχουμε υποχρεωθεί και έχουμε δημιουργήσει στα 5 μεγάλα νησιά κέντρα υποδοχής. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει πόλεις μεταναστών στην πρώτη γραμμή αντιπαράθεσης με την Τουρκία και έχουμε δεχτεί την πληθυσμιακή αλλίωση των νησιών. Τώρα λοιπόν η Τουρκία καθιερώνει και έναν εμπορικό όρο, ο οποίος έχει και συμβολική σημασία αλλά και οικονομική σημασία. Δηλαδή στο εξωτερικό, που δεν είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλες τις λεπτομέρειες, όταν ακούνε Αιγαίο θεωρούν ότι είναι κάτι τουρκικό. Ναι. Οι ευθύνες για αυτό που συμβαίνει, όπως και για όλα τα άλλα που συμβαίνουν, για να μην ξεχνάμε την παράλληλη ιστορία με το Μακεδονικό, όπου εκεί απολέσαμε και όνομα και ιστορία και τα παραδώσαμε με υπογραφή μας, οι ευθύνες για όλα αυτά είναι τεράστιες. Και ξαναλέω, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από αυτά, είναι από τη μια μεριά να δούμε πώς λειτουργούν οι Τούρκοι, που δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, και πώς λειτουργεί ανακλαστικά, αυτοσχεδιαστικά, να μην πω κάτι άλλο, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο δίνει αγώνες με το ζόρι ή εξ αντιδράσεως όταν οι Τούρκοι το παρακάνουν. Δεν είμαστε ποτέ, εμείς ποτέ δεν προηγούμαστε. Δεν έχουμε κάνει ποτέ ένα βήμα που να είμαστε μπροστά από την Τουρκία. Δυστυχώς, Αναστάση Λαβρέτζε, είναι τρομακτικό αυτό το οποίο έχουμε κάνει. Είναι ένα έγκλημα, και είναι ένα έγκλημα από μια χώρα η οποία πρέπει να είναι ψηλιασμένη. Δηλαδή, είπες και εσύ για τους Σκοπιανούς, και είδαμε τις τουριστικές προβολές με το Macedonia Timeless και Macedonia Endless και όλα αυτά τις μπουρδες, που όμως πέρασε στον κόσμο και ακούνε στο εξωτερικό Μακεδονία και δεν σκέφτονται Ελλάδα, σκέφτονται Σκόπια. Το ίδιο θα κάνει και ο Τούρκος. Και αντί να έχουμε βγει στα κάγκελα και αντί να έχουμε, να έχουμε αρχίσει να το καταδικάζουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο το οποίο βγήκε αυτό το σποτάκι,
Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν το ξέραμε. Καθόμαστε και τα ρίχνουμε τώρα σε ατομική ευθύνη ενός υπαλλήλου ο οποίος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Τι είναι αυτά τα οποία λέμε? Είναι σοβαρή χώρα αυτή? Αυτή είναι αστεία μετάθεση ευθυνών. Αστεία η οποία υποτιμά όσους την νοημοσύνη όσων απευθύνεται. Οι πολιτικές ηγεσίες έχουν την ευθύνη για τα θέματα πολιτικής και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αν λοιπόν το ελληνικό κράτος δεν έχει μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και άμεσης αντίδρασης, τότε τι να πω τώρα, τότε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από όσο νομίζουμε. Και πιθανώς να είναι έτσι. Αλλά με την ευκαιρία αυτού του όρου Τουρκετζίαν, ορθώς θέτουμε και το θέμα του όρου Μακεδονία, τον οποίο τον έχουν οικειοποιηθεί πλήρως οι Σκοπιανοί. Δηλαδή δεν εμφανίζονται πουθενά ως Βόρεια Μακεδονία. Και εδώ, αν δηλαδή στην περίπτωση του Τουρκετζίαν αναρωτιόμαστε τι κάνουν, τι έκαναν οι ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση της Μακεδονίας πρέπει να αναρωτηθούμε τι κάνει το ελληνικό κράτος που έχει υπογράψει μια συνθήκη με τα Σκόπια. Θα ζητήσει ποτέ από τα Σκόπια να την τηρήσουν αυτή τη συνθήκη ή θα πρέπει να την καταγγείλει αφού δεν την εφαρμόζουν τα Σκόπια? Δεν ξέρω, θα δώσω ερωτήματα ρητορικά. Ο καθένας που μας ακούει νομίζω δεν είναι δικές του απαντήσεις σε αυτά που λέω. Είναι κέρια ερωτήματα. Πες μου λίγο να πάμε και σε ένα άλλο θέμα στα 2-3 λεπτά τα οποία έχουμε ακόμα ναι. στη διάθεσή μας. Είδαμε την Τουρκία ουσιαστικά με το βέτο το οποίο ήρθε προς Φιλανδία και Σουηδία να βγαίνει κερδισμένη, έτσι. Και είναι αυτό που λες ότι ποτέ δεν κάνει τίποτα στην τύχη η Τουρκία. Η Τουρκία βγαίνει κερδισμένη, αυτό είναι αναμφισβήτητα, παρά ότι οι κυβερνητικοί ας το πούμε, σχολιαστές θέλουν να υποβαθμίσουν την τουρκική επιτυχία. Και αυτό είναι ξεκάθαρα από το μνημόνιο που υπογράφηκε με τη Σουηδία και την Φιλανδία. Και εδώ για άλλη μια φορά, να δούμε τη διαφορά νοοτροπίας, ενώ η Τουρκία διαπραγματεύεται τα πάντα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική ναι σε όλα και περιμένουμε σαν καλό παιδί κάποτε να μας δώσουν μια αμοιβή για αυτό που συνήθως καταντάει να είναι μόνο ένα χειροκρότημα ή ένα χάρη στην πλάτη. Ναι. Τουρκία όμως διαπραγματεύεται και πετυχαίνει αυτά που θέλει. Και για να δούμε πόσο ουσιαστικά είναι αυτά που θέλει, πέραν από τα τυπικά που μιλάνε για συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών κλπ, πέτυχε και η Σουηδία και η Φιλανδία να αναγνωρίσουν το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση και να δηλώσουν ότι, να είναι δεσμευτούν μάλλον, ότι θα επιδεικνύουν αλληλεγγύη απέναντι στην Τουρκία στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας. Δεσμεύτηκαν να μην υποστηρίξουν τους Κούρδους της Συρίας, το YPG, ούτε τους Γκουλενιστές και να εκδίδουν τους τρομοκράτες με τον ορισμό βεβαίως που ζητά και έχει καθιερώσει η Τουρκία. Μάλιστα. Και το χειρότερο εδώ, το χειρότερο είναι δύο προβλέψεις, δύο πρόνοιες αυτού του μνημόνιου. Το ένα είναι η άρση του εμπάργου όπλων και κάποιοι λένε εντάξει και τι σημαίνει αυτό τώρα, σιγά τα όπλα που έχουν η Σουηδία και η Φιλανδία. Είναι μεγάλο λάθος να το νομίζει κανείς αυτό. Η Σουηδία έχει μια πολύ αξιόλογη βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και αεροπορική. Κατασκευάζει δικά της αεροσκάφη με πρωτότυπες τεχνολογίες. Και εδώ υπάρχει ένα κομβικό σημείο γιατί η Τουρκία θέλει στο μέλλον να κατασκευάσει το δικό της μαχητικό. Άρα θέλει να αποσπάσει τεχνολογίες από χώρες που ήδη έχουν παρόμοιες και μια τέτοια είναι η Σουηδία. Και επίσης να πούμε ότι και η Φιλανδία έχει μια μεγάλη παράδοση στα θέματα τηλεπικοινωνιών, ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. Βλέπε Nokia, αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκη έχει πολύ μεγάλο ρυθμιστικό κομμάτι σε αυτά τα θέματα, που είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι στα drones, στα Bayraktar. Άρα λοιπόν η άρση του εμπάργου στα θέματα οπλισμού έχει ιδιαίτερη σημασία και έχει ουρά. Εκεί όμως που μιλάμε για πραγματικό εξευτελισμό και της Σουηδίας και της Φιλανδίας, που υποτίθεται ότι είναι χώρες που είναι πρωταθλητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ, είναι ότι δέχτηκαν να αλλάξουν το νομικό τους πλαίσιο, δηλαδή θα αλλάξουν τον ποινικό τους κώδικα προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Τουρκίας και να ορίσουν ότι το PKK είναι τρομοκρατική οργάνωση κλπ. Δηλαδή πέτυχε η Τουρκία να κάνουν αλλαγές στην εσωτερική τους νομοθεσία η Σουηδία και η Φιλανδία και βέβαια εδώ το εύλογο ερώτημα είναι με τι πρόσωπο τώρα θα μας έρθει η γνωστή Σουηδέζα Επίτροπος να μας μιλήσει για προσφυγικές ροές και την υποχρέωση της Ελλάδας να κρατάει ανοιχτά τα σύνορά της για να μας πουλήσει εδώ δίθεν ανθρωπισμό την ίδια ώρα που η χώρα της, η Σουηδία, πουλάει τον αγώνα αυτοδιάθεσης των Κούρδων
και τους μετατρέπει σε μια κοινή τρομοκρατική οργάνωση, ενώ εδώ και πολλά χρόνια τους αντιμετώπιζε διαφορετικά. Πάλι νομίζω εδώ έχουμε ερωτήματα. Τεράστια. Ο καθένας τα απαντάει όπως καταλαβαίνει. Πω, η λογική όμως έχει συγκεκριμένες απαντήσεις για όλα αυτά. Δυστυχώς έχουμε μια ακόμα τουρκική επιτυχία, μας ενοχλεί αυτό, αλλά θα ήταν και λάθος να υποβαθμίσουμε την επιτυχία που έχουν οι Τούρκοι, γιατί τους έδωσαν και το πρόσχημα να ξαναγίνουν τα καλά παιδιά του ΝΑΤΟ και τελικά θα πάρουν και τον εξυγχρονισμό του F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και απλά θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να μιλάνε για απομονωμένη Τουρκία, για Τουρκία στα όρια της εξαθλίωσης και. Δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα και τόσο μεγάλη η εξάρτηση οικονομική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Τουρκία, όπου δεν υπάρχει περίπτωση, δεν διαφαίνεται δηλαδή στο κοντινό ή στο απότερο μέλλον να αλλάξει αυτή η ζυγαριά σε όφελος της Ελλάδας. Αυτά τα περί απομόνωσης είναι αστιότητες, είναι φλινάθηματα που επικαλείται ενίοτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα για να δικαιολογεί την αμηχανία του. Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία οικονομικά είναι ένα αρκετά μεγάλο μαγαζί ώστε να τους ενδιαφέρει όλους να κάνουν τις επενδύσεις τους, να δημιουργήσουν βιομηχανίες, να βγάλουν κέρδη, να κάνουν δουλίτσες. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν εξοπλιστικά προγράμματα και η Ισπανία που χτίζει το αντίστοιχο αεροπλανοφόρο, ας το πούμε, μικρών διαστάσεων της Τουρκίας, ναι. Η Ιταλία που έχει συνεργασία με επιθετικά ελικόπτερα και όλοι επιδιώκουν να πάρουν ένα μερίδιο από την πίτα. Τώρα συζητάει και για τα Eurofighter, το οποίο αφορά 4 ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο πολύ βασικό, ότι η Τουρκία είναι μία από τις μεγάλες μήτρες της μαύρης οικονομίας. Διακινείται τόσο μαύρο χρήμα στην Τουρκία, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κανονικό καθεστώς, που αυτό την καθιστά πόλο έλξης και πόλο συνεργασίας για πάρα πολλούς. Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας και να πάψουμε να επικαλούμαστε αυτές τις ανώφελες, ας πούμε, κουβέντες για διεθνές δίκαιο κλπ. Καλό είναι να το επικαλούμαστε, αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν αρκεί αυτό για να κερδίσουμε εμείς και να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τις θέσεις. Μάλιστα, λοιπόν. Αναστάση Λαβρέτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στον Focus FM. Να είσαι καλά. Και εγώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Focus 103,6.